Την έκθεση, η πρότασή μας είναι να γίνει 7 με 12 Οκτωβρίου, να μετατεθεί δηλαδή κατά μία εβδομάδα, μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να κάνουμε την συνδιοργάνωση όπως και πέρυσι με το Φεστιβάλ Βιομηχανικής Πληροφορικής του ΤΕΗ Καβάλας. Και αυτό γίνεται γιατί να προλάβουν τα παιδιά να τελειώσουν οι εξετάσεις τους. Αυτό το φεστιβάλ βασίζεται κυρίως στους εθελοντές φοιτητές, αφού θα έχουν τελειώσει οι εξετάσεις, άρα 7 με 12 είναι η έκθεση. Πιστεύω να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν θα γίνει αργότερα ή αύριο, δεν ξέρω. Να σας πω ότι η πρόταση της Διοικητικής Επιτροπής είναι να έχουμε 20% μείωση στις περσινές τιμές των χώρων. Έτσι πάμε στα 28, στα 48 και στα 52 ευρώ και στο εξωτερικό χώρο 15 και 10 ευρώ τετραγωνικό. Παρόλες τις φιλότιμες προσπάθειες κάποιων να μην είναι έτοιμο, εμείς θα την κάνουμε, την έκθεση ό,τι και να γίνει. Ξεκίνησε σήμερα, εν πάση περιπτώσει, τα συνεργεία του Δήμου. Σήμερα μπήκαν κάποια συνεργεία του Δήμου μέσα για να αρχίσουν να κάνουν τουλάχιστον κάποια βαψίματα, ξεμονταρίσματα κτλ. Ξέρω ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία της αγοράς της μοκέτας. Έκανα μια συνάντηση με τον κύριο Φιλιππίδη εδώ στο γραφείο, με ενημέρωσε σχετικά ο άνθρωπος, δεν μπορώ να πω. Η θέληση υπάρχει. Αλλά στην ουσία περιμένουμε. Ένα μεγάλο πρόβλημά μας είναι τα πάνελ. Πού θα βρεθούν, πώς θα αγοραστούν, αν θα είναι ίδιες διαστάσεις, αν θα είναι διαφορετικές διαστάσεις, δεν ξέρουμε. Να δούμε και ο Θεός βοηθός. Εγώ έχω εξουδοτηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η υπομονή μας εξαντλείται και αν μέχρι μετά τις 15 Αυγούστου δεν έχουμε αποτελέσματα, θα προβούμε σε εξώδικα, διότι έχουμε υπογράψει ένα συμφωνητικό και δεν μπορούμε μόνιμα να περιμένουμε πότε θα δεήσει τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου ή γενικότερα τις υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν μία προμήθεια μοκέτας ή μία προμήθεια 250 πάνελς. Αξίζει να σημειωθεί επίσης πως το επιμελητήριο Καβάλας παρέδωσε 6 κράνη μοτοσυκλετιστή στην ομάδα Δίας, ενώ άλλα 4 επρόκειται να δοθούν στο προσωπικό της τροχέας.